Δεν έχει νερό στην ποτίστρα έξω από τον οικισμό της Γρατινής στα διοικητικά όρια των Δήμων Κομωτινής, Αριανών, εδώ και 2 χρόνια. Για να ποτίσουν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα τους, που βγάζουν για βοσκή, αναγκάζονται να κουβαλάνε νερό από τα σπίτια τους. Παράλληλα, δεν λειτουργεί και ο πυροσβεστικός κρούνος που βρίσκεται εκεί. Ο μεν Δήμος Αριανών, παρότι ανήκει στη δική του διοικητική περιοχή, ρίχνει το παλάκι στο Δήμο Κομωτινής, λόγω οικονομικών θεμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες. Εμείς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Δημήτρη Καρασταύρου, μας ενημέρωσε ότι δεν έχει γίνει καμία αίτηση για υδροδότηση εκεί και κάλεσε τους κτηνοτρόφους να συναντηθούν και να μιλήσουν για το θέμα ώστε να βρεθεί μια λύση εάν φυσικά η υδροδότηση αυτής της ποτίστρας δεν επηρεάζει την υδροδότηση των οικισμών. Εμείς είμαστε κτηνοτρόφοι, πηγαίνουμε και τα ζώα μας και δεν έχει να τα ποτίσουμε. Χώρια που είναι πάνω στο δρόμο η βρύση, δεν είναι μια απλή σύνδεση χρειάζεται. Χώρια που έχει πυροσβεστήρα εκεί πέρα που αν χρειαστεί κάτι για φωτιά και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Να είναι σε ετοιμότητα, δεν μπορούν να αντλήσουν ούτε καν νερό. Δυστυχώς που δεν υπάρχει νερό. Ένα αυτοκίνητο να χαλάσει πάνω στο δρόμο. Το οτιδήποτε. Αλίμονο. Μέχρι πότε λειτουργούσε αυτό? Έχει 2 χρόνια αυτή η κατάσταση. Είναι ακριβώς πάνω στα όρια Δήμου Αριανών με Δήμου Κομωτινής. Έχω απευθυνθεί και στους δύο, έχουν κάνει μπαλάκι. Ένας τον άλλον, ένας τον άλλον και τίποτα δεν βλέπουμε.